Λοιπόν, θυμάστε που είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Νίκο Χαρδαλιά, όχι τον υπουργό, τον άλλον, τον TikToker. Έχει να μας προτείνει μια έτσι καλή λύση για να εξοικονομούμε ενέργεια. Γιατί πού να ανάβει θερμοσύφωνα, Ιορδάνη μου τώρα. Ενώ με 25 ευρώ όλο το χρόνο. Η ενέργεια πέρα από τις αγκαλιές και πέρα από τα 10 παπλώματα έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, για δείτε. Καλησπέρα σε όλους. Πήγα γράφτηκα και γυμναστήριο. Όχι για την γυμναστική, για τον μπάνιο. Με 29 ευρώ το μήνα κάνεις κάθε μέρα ζεστό μπανάκι. Να κάθεις και μια ωρίτσα εκεί ζεστούλα να σηκώνει το κουκαλάκι σου. Και μετά πας πει τρεις κουβέρτες κουκούλουμα. Θα βγει ο χυμός. Πού να ανοίξει θερμοσύφωνο. Θα έχει τώρα 500 ευρώ. Με 29 ευρώ μια γαρά τη βγάλω. Δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Πού να σκεφτείς τώρα ότι πας στο γυμναστήριο για τον μπάνιο. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι τώρα. Κάποια στιγμή πήγαινα σε ένα γυμναστήριο. Λοιπόν, είχε μια βλάβη στη γειτονιά μου. Που έμενα στη Βάρη. Τι βλάβη νερού. Τι βλάβη νερού. Είχε πολλές ώρες, αλλά έπρεπε να πάω στη δουλειά. Πώς θα πάω, αλλά θα πάω στο γυμναστήριο να κάνω μπάνιο. Και είναι. Έτσι είχα πάει, ήταν έκτακτη ανάγκη. Αλλά είναι μια πολύ ωραία λύση. Γιατί. Τι ωραία λύση, να πηγαίνει στο γυμναστήριο αντί να ανάψει το θερμοσύφωνο. Ναι, άμα είναι εξοικονομήσει ενέργεια, μπράβο Νίκο, καλά το λες. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε ωραίες ιδέες από τον